Ήταν Οκτώβριος του 2022 που από τη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Πελαγίας ανασύρονταν νεκρά τα σώματα ενός άνδρα και μιας γυναίκας που είχαν παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά μιας βροχόπτωσης πρωτοφανούς για την περιοχή. Λιγότερο από ένα χρόνο μετά, οι δραματικές εικόνες από τη Θεσσαλία επαναφέρουν εφιάλτες και δράματα υπό το βάρος μιας επαναλαμβανόμενης τραγωδίας που βάση έχει τα ραγδαία καιρικά φαινόμενα και από την άλλη τις υποδομές αλλά και την ετοιμότητα του μηχανισμού πολιτικής προστασίας. Έχουμε εμπειρία. Δεν δικαιούμαστε πλέον να κάνουμε λάθη. 4 χρόνια η Κρήτη πάσχει από πλημμύρες και από λιγότερο, θα έλεγα, από φωτιές, αλλά πάρα πολύ από πλημμύρες. Από τα Χανιά μέχρι και τη Σιτία έχουμε θέματα. Ο συντονισμός στο πεδίο είναι ένα πολύ σημαντικό επίσης θέμα που θα συζητηθεί και θα αναπτυχθεί. Έτσι θα πορευτούμε. Υπό το βάρος της απογοητευτικής κατάστασης στη Θεσσαλία και εν όψη της χειμερινής περίοδου 23-24 στο Ηράκλειο, σήμερα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας με θέμα το σχεδιασμό δράσεων για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα, χιονοπτώσεις, παγετού και άλλων έντονων καιρικών φαινομένων, με τη σημείωση ότι πλέον υπάρχει τέτοια εμπειρία που λάθη δεν επιτρέπονται. Το νερό έχει το χώρο του. Θα βρει την περιοχή που θα κινηθεί. Ξέρουμε ότι έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις. Είμαστε σε ετοιμότητα με διασπορά δυνάμεων, αξιωματικών, οχημάτων, αντλιών, διασωστικών σειρών από την ΕΜΑΚ, την ΕΜΟΔΕ, τα drones σε επικίνδυνες περιοχές, όποτε κληθούμε να αντιμετωπίσουμε κίνδυνο που μπορεί να επέλθει από το φαινόμενο αυτό όσον αφορά το κίνδυνο κατά ζωής και περιουσίας των συνανθρώπων μας. Με επίκεντρο την πρόληψη και την ετοιμότητα, εκείνο που επισημάνθηκε από τους συμμετέχοντες είναι και η ανάγκη σωστού συντονισμού των εμπλεκόμενων υπηρεσιών στη βάση μιας ανάγκης αντιμετώπισης ενός φαινομένου πριν αυτό εκδηλωθεί ως προετοιμασία και πρόληψη, αλλά και την οργάνωση ακόμη και όταν αυτό επιβάλλει να ληφθούν έκτακτα μέτρα όπως εκενώσεις περιοχών. Αναφερόμαστε στο τι θα κάνουμε ούτως ώστε να προετοιμαστούμε τόσο όταν κληθούμε να εκενώσουμε περιοχές, πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι, με τι θα ασχοληθούν, εάν ο χώρος υποδοχής είναι καλά προετοιμασμένος, εάν έχει τα απαραίτητα, και να μην τρέχουμε τελευταία στιγμή να ζητούμε την κοινωνική τους υποστήριξη και παροχή από πλευράς νερού ή φαγητού. Οι συμμετέχοντες εξήγησαν ότι οι μηχανισμοί πολιτικής προστασίας είναι πανέτοιμοι σε μια προσπάθεια που μπορεί να μοιάζει ότι έχει θεωρητική βάση, αποδεικνύεται όμως τουλάχιστον χρήσιμη έως επιβεβλημένη όταν η θεωρία έρχεται η ώρα να γίνει πράξη και η γνώση αποτελεί το μοναδικό όχημα για τη σωστή αντιμετώπιση. Και νομίζω ότι όλοι έχουμε υποχρεώσει να ξέρει ο καθένας το καθήκον του, τις αρμοδιότητες του, αλλά ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητες του άλλου φορέα. Έτσι λοιπόν, όταν όλοι γνωρίζουμε όλα, ακόμη και τον τελευταίο φορέα ο οποίος βρίσκεται εδώ, νομίζω ότι θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.